Λοιπόν, στη χώρα των θαυμάτων, για να δούμε, γιατί πολλά τα θαύματα και έκαναν θαύματα και οι μοναχοί και ξεγελούσαν τον κόσμο, δήθεν θαύματα. Τα καταγγέλλονται τώρα, αλλά φαίνεται αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου. Τι νομίζετε εσείς? Κοιτάξτε, και τα θέματα της θρησκείας και της πίστης, αντιλαμβάνεστε ότι για να είμαι συνεπής, καθηκόντος δεν θα το πω. Τι σχολιάζουμε τα θέματα της πίστης εδώ? Το τι πιστεύει οι άνθρωποι είναι ένα θέμα το οποίο... Τις εικόνες που δακρύζουν. Όχι, την πίστη προσβάλλουμε με αυτά. Και επιτρέπει η Εκκλησία να προσβάλλουμε την πίστη και τους πιστούς. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας σε αυτό, ότι δίνεται με τέτοιου είδους συμπεριφορές και πρακτικές που πολλάκις έχουν καταδικαστεί από την επίσημη Εκκλησία. Τώρα μάθανε στη Μητρόπολη και στην Αρχιεπισκοπή για το Σταυρό με τα Μοίρα. Τώρα μάθανε για τις μεταβιβάσεις χωραφιών. Τώρα μάθανε για τους πιστούς που συνέρεαν με ψέματα ότι αν δώσουν λεφτά θα τους κάνουν έτσι και θα τους κάνουν αλλιώς. Παιδιά, γονείς με παιδιά, δυστυχισμένες οικογένειες με άρρωστα παιδιά. Τώρα τα μάθανε, τα ήξερε ο κόσμος όλος. Τα τελετουργικά που σμίγανε λείψανα, διδημοποιήθηκαν με μοναστήρι στην Ελλάδα και έκαναν επιχείρηση ολόκληρη. Τώρα τα μάθανε, 5 μέρες ήταν το προσκύνημα. Όλα αυτά έχουν να κάνουν σε κάποιο βαθμό όμως και με το βαθμό της πίστης ή πώς πιστεύει ο καθένας αυτό που πιστεύει. Τα οικονομικά όμως είναι άλλο θέμα. Αυτά πρέπει να ξεχωρίσουμε. Μα οικονομικά ό,τι είναι έχει αυτά. Να κάνει, ό,τι έχει κύριε Περδίκη, δεν είναι οικονομικά αυτά, γιατί τα έκαναν? Να ξεχωρίσουμε τους ανθρώπους που πιστεύουν και πέφτουν θύματα από αυτούς που είναι θύτες σε αυτή την ιστορία. Τους έχουμε ξεχωρίσει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, νομίζω. Υπάρχει οικονομική εκμετάλλευση. Ναι. Υπάρχει οικονομική εκμετάλλευση από κάποιους δυστυχώς ιερωμένους, οι οποίοι έχουν ουσιαστικά ήδη πλήξει την Εκκλησία με τη συμπεριφορά τους. Ναι. Τι αλλά πρέπει, αυτό, πού είμαστε, τι πρέπει να διερευνηθεί? Πού είμαστε, την πολιτεία τι την αφορά? Την πολιτεία πρέπει, την αφορούν όλα τα θέματα που αφορούν την οικονομική πτυχή του θέματος και πρέπει να διερευνηθούν πλήρως. Είτε κάποιος φοράει ράτσα, είτε φορά το καπέλο του πολιτικού αρχηγού, είτε το σχήμα της ιεροσύνης, όποιος και να είναι, όταν έχουμε να κάνουμε με διαφθορά, με πλάνες, με απόσπαση χρημάτων, με ψευδείς παραστάσεις, όλα αυτά είναι ποινικά δικήματα. Δεν μπορεί κανείς, όποιος και να είναι, να έχει ασυλία έναντι ποινικών αδικημάτων. Και εγώ το θεωρώ αδιανόητο αυτό που ακούστηκε πριν και στην εκπομπή σας, ότι για να ανακρίνει το βουλευτή η αστυνομία πρέπει να αρθεί η ασυλία. Δεν ξέρω ποιος, για νομική που τα λένε τα πράγματα, δηλαδή ρωτούμε πραγματικά πού το βρήκα. Ότι για να καλέσει η αστυνομία τον βουλευτή σε ανάκριση πρέπει να πάρει άδεια από το Γενικό Εισαγγελέα. Δεν υπάρχει θέμα. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει θέμα. Και έχω την υπόψη μου και νομικέ γονατεύσει επί τούτου. Το ξαναβεβαιάσαμε αυτό, τέλος πάντων. Ναι. Τι σημαίνει η ασυλία δηλαδή? Σημαίνει ότι κάνεις ό,τι θέλεις ο βουλευτής και για να τον πλησιάσει καν και να τον ζητήσει να τον καλέσει η ανάκριση η αστυνομία? Είναι η ποινική υπόθεση για την οποία θα πρέπει να πάρει εδώ σε άδεια ο Γενικός Εισαγγελέας. Έχεις ασυλία να λες ό,τι θέλεις, να μην κατηγορείς για λίβελο, για να μην σου στερείται η ελευθερία του λόγου, έτσι. Είναι μια παρεξηγημένη αντίληψη για την ασυλία. Ναι. Πολλές φορές προσπαθήσαμε να το διευκρινίσουμε στη Βουλή. Ακόμα και η κυβέρνηση έφερε νομοσχέδιο. Ναι. Υπάρχει θέμα για τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ. Υπάρχει ζήτημα να πιθανής διάπραξη αδικημάτων. Τι αδικήματα έχει διαπράξει? Δεν ξέρω αν έκαμε αδικήματα. Αυτό θα στο ερευνήσει η αστυνομία. Γι' αυτό και λέω ότι έχει κάθε δικαίωμα η αστυνομία. Μπορεί να μην αρέσει στους υπόλοιπους και σε πολλούς που διορίστηκε. Δεν πήγε με το ζόρι μόνος του, κάτι συμβαίνει και κάποιες σχέσεις υπάρχουν με το Μητροπολίτη. Η άποψη δική μου, και είναι και η άποψη του κοινού των οικολόγων που την κράτησε για 28 χρόνια τώρα, είναι ότι δεν πρέπει να εμπλέκονται οι πολιτικοί στα θέματα της Εκκλησίας, όπως και τα θέματα, ενώ τα διοικητικά θέματα της Εκκλησίας, όπως και η Εκκλησία δεν πρέπει να εμπλέκεται στα θέματα της πολιτικής, και αυτό είναι κατεγραμμένο στο Σύνταγμα, ότι η Εκκλησία δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με την πολιτική και με τη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας. Για να μην πάω πίσω σε αυτά που είχε πει ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι λάθος και από την πλευρά του βουλευτή και προέδρου του ΕΛΑΜ και από την πλευρά του Μητρόπολιτη Θανασού, το ότι διορίστηκε πολιτικό πρόσωπο και διπολιτικός αρχηγός
θρονικός επίτροπος. Ναι. Αυτό είναι από άποψη ήθους πολιτικού λαστασμένο. Μάλιστα. Έτσι υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Όπως για παράδειγμα, άκουσα χθες από το δικό σας το κανάλι να λέγεται ότι μεσολάβησε ο κύριος Χρήστου για να μισθωθούν υπηρεσίες ιδιωτικής αστυνομίας, ιδιωτικής φρουρών ασφαλείας. Ήταν ο άνθρωπος, λέει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΡΙΚ, που μεσολάβησε και έδωσε την επικοινωνία για να πάει η κουκουλοφόρη στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Σύμφωνα με το δικό σας το ειδήσιο, το χθεσινό. Αυτά τα πράγματα πρέπει να διερευνηθούν. Δεν έχει νομική και ποινική ευθύνη ο κύριος Χρήστου. Έχει σίγουρα ηθική. Πρέπει να το εξηγήσει και στην κοινωνία και στους πολιτικούς θεσμούς τι είδους εμπλοκή είχε τελικά, σε ποιο βαθμό ήταν αυτή η εμπλοκή και να το κάνει αυτό το πράγμα άμεσα, όχι να καθυστερήσει πάλι 48 ώρες όπως καθυστερήσει. Εντάξει, όχι, είπε. Είχε μακρά συνέντευξη χθες στην τηλεόραση και είπε ότι απλώς ήταν στην Μητρόπολη γιατί κλήθηκε, όπως κλήθηκαν και οι υπόλοιποι, ως μέλος της Θρονικής Επιτροπής. Δεν ξέρει τι έγινε στο μοναστήρι. Ρώτησε και έμαθε, λέει. Επομένως. Δεν ήξερε. Ρώτησε και έμαθε και του είπαν ότι ήταν ιδιωτική εταιρεία η οποία κλήθηκε για να γίνουν. Προφανώς θα διαμαρτυρηθεί στο σταθμό σας για την είδηση που δώσατε χθες ότι αυτός μεσολάβησε. Μπορεί. Ναι. Ακόμα δεν ξέρω αν διαμαρτυρήθηκε. Λοιπόν. Ιδιωτική φρουρά. Κύριε Περιδική. Υπάρχουν πάρα πολλά σκοτεινά σημεία. Πολλά. Εγώ θα λέω από θέμα αποθέσει αρχή. Ναι. Δεν πρέπει η πολιτική, όχι μόνο ο κ. Χρήστου, οποιοδήποτε πολιτικό. Και ο κύριος Χανίδης που αναφέρεται προηγουμένως, ας πούμε ήταν βουλευτής, σίγουρα εγώ θεωρώ πιστεύω ότι είναι και για τον ίδιο, ότι δεν πρέπει οι πολιτικοί να εμπλέκονται στα εκκλησιαστικά θέματα σε ό,τι αφορά τη διοίκηση και τα οικονομικά ζητήματα των εκκλησίας. Και το αντίθετο. Αλλά ως πλήρωμα και ως κοινωνία θέλουμε λίγη διαφάνεια από την εκκλησία. Τουλάχιστον ας μας πούν ποιοι είναι η Θρονική Επιτροπή. Έτσι, γιατί ακούμε και διάφορα ονόματα και ποιοι ήταν παρόντες εκεί τη νύχτα της Τρίτης για ανθρώπους του υποκόσμου. Όλα αυτά διακινούνται πλέον. Αν θέλουν, ας τα διαψεύσουν. Αν θέλουν, ας τοποθετηθούν. Ευχαριστούμε, κύριε Περδική. Να είστε καλά. Καλημέρα.